Στο ίδιο έργο θεατές, μαθητές και εκπαιδευτικοί στο Καπετανάκι, όπου για ακόμη μία φορά δεν άντεξε το ξέσπασμα του καιρού με τις εικόνες να είναι ενδεικτικές. Το κτίριο είναι καινούριο και οι συνθήκες αυτές είναι απαράδεκτες. Έχει πέσει μία πόρτα στην πίσω αυλή από τον αέρα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πραγματικά το σχολείο είναι γεμάτο προβλήματα. Οι μαθητές έξι τμήματων αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν αφού οι αίθουσές τους που βρίσκονται στο υπόγειο πλημμύρισαν και πάλι. Ίδια η εικόνα στις τουαλέτες και στο κηλικείο όπου το νερό έφτασε τους 30 πόντους. Τα υπόγεια για τρίτη φορά έχουν πλημμυρίσει. Η ευθύνη εδώ των τεχνικών αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου είναι μεγάλη, είναι υπόλογη και πρέπει να απαντήσουν. Δεν μπορεί κάθε φορά που βρέχει ή κάθε φορά που έχουμε κακοκαιρία εμείς να είμαστε τα θύματα των καιρικών συνθήκων. Οι υλικές ζημιές θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει κάποιο ατύχημα, με τη διευθύντρια του σχολείου όχι άδικα να υπογραμμίζει πως ευτυχώς όλα συνέβησαν στη διάρκεια της νύχτας. Το σχολείο εμφανίζει κακοτεχνίες, αν και μιλάμε για ένα κτίριο που παραδόθηκε πέρυσι. Τις έχουμε επισημάνει κατ' επανάληψη, αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όταν ξύπνησαν σήμερα το πρωί οι ένικοι διαμερίσματος στη Γιαμαλάκη στο Ηράκλειο, δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση ότι θα ερχόντουσαν αντιμέτωποι με λασπόνερα και ακαθαρσίες από την αποχέτευση να έχουν εισβάλει απειλητικά από τη μία άκρη ως την άλλη. Ξύπνησα το πρωί και βρήκα το σπίτι μου μέσα στα νερά και στις ακαθαρσίες. Σύντο ότι όλα μου τα έπιπλα έχουν γεμίσει από κάτω νερά. Όπως καταγγέλουν στην Κρήτη TV, το μαρτύριό τους είναι επαναλαμβανόμενο, επιρρύπτοντας την ευθύνη στο Δήμο, καθώς όπως λένε πρόκειται για βλάβη που δεν διορθώνεται, με αποτέλεσμα σε κάθε κακοκαιρία να πλημμυρίζουν και την ίδια ώρα οι επανειλημμένες εκκλήσεις τους να πέφτουν στο κενό. Τους είπαν ότι είναι τεχνικό το πρόβλημα και ότι συμβαίνει χρόνια και ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτή ήταν η απάντηση του Δημάρχου και του Πρόεδρου του Τεχνικού Κομματιού. Ξημερώματα στα Δειλινά. Σε χήμαρο μετατράπηκε ο κατηφορικός δρόμος της συνοικίας, με τον ιδιοκτήτη περιπτέρου να δίνει άνηση μάχη με σκούπα και φαράση και σαστισμένος να παρακολουθεί τα ορμητικά νερά να απειλούν να παρασύρουν ακόμη και ογκώδεις ηλεκτρικές συσκευές. Γεμάτο νερά ήταν το περίπτερο, λάσπες, ό,τι έφερνε η κατηφόρα τα σταματούσε εδώ πέρα και μετά περνούσαν και φεύγανε κάτω. Το ψυγείο των παγωτών ήταν σε αυτό περίπου το σημείο που είναι η τέντα και κόντεψαν να το πάρει ουσιαστικά η βροχή, γιατί ήταν πολύ το νερό, οπότε δεν μπόρεσε να το συγκρατήσει. Ο ίδιος αποδίδει το πρόβλημα στην έλλειψη φρεατίων και καλεί το Δήμο να δράσει πριν να είναι αργά, εν ώψη και του χειμώνα. Έπρεπε να γίνει καλύτερη μελέτη, ας πούμε, ώστε τα νερά να φεύγουν κάπου αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, αν όχι σχάρες, δεν ξέρω αν είναι εφικτό να γίνουν σχάρες εδώ από το Δήμο, από τα τεχνικά μέρη του Δήμου, αλλά τουλάχιστον να γίνει κάπου αλλού η ράμπα, να γίνει από τη μεριά που δεν περνάνε νερά, όχι από την κατηφορική μεριά. Στις Μεσαμπελιές, στην οδό ΕΑΜ, οι διάσπαρτες λακκούβες συνθέτουν σκηνικό κινδύνου για οδηγούς αλλά και περίοικους, που ώρες μετά τη σφοδρή καταιγίδα καλούν τη Λότζια να προχωρήσει σε αποκατάσταση και ταυτόχρονα να δώσει λύση προκειμένου τα νερά να μην συσσωρεύονται έξω από τα σπίτια τους. Δεν παίρνουν μια αυτή ο Δήμος, ας πούμε, να δημιουργηθεί αυτό. Και εμείς είμαστε δημότες, είμαστε κι εμείς, πληρώνουμε κι εμείς όπως όλος ο κόσμος, έτσι, αποχέτευση κτλ. Και δεν έχουμε ανταπόκριση από το Δήμο. Δεν ανταποκρίνεται ο Δήμος σε αυτό το αίτημα. Το οποίο, όπως βλέπετε, είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου και στο Ηράκλειο δεν έλειψαν οι μικροκατολιστήσεις. Στα όρια με το Ρέθυμνο, λίγο πριν τις Ίσες, ένας μεγάλος χωμάτινος όγκος από την πλαγιά καταπλάκωσε στάση. Και σε αυτή την περίπτωση αποτελεί ευτύχημα πως όλα σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, οπότε και δεν υπήρχαν άνθρωποι στο σημείο. Νωρίς το πρωί, μίνι βαν τεραπάρισε επί της Εθνικής Οδού στο ύψος των Λινοπεραμάτων, όμως ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.